Λοιπόν, εδώ και λίγες ημέρες έχουμε μιλήσει και έχουμε αφιερώσει βέβαια τον χρόνο που πρέπει στην αγιοκατάταξη του Αθανασίου Χαμακιώτη, του γέροντα της Ροδόπολης, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας. Είχαμε τα ευχάριστα την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και με πολύ μεγάλη χαρά τώρα θα πάμε στην Μητρόπολη Κηφισίας. Εκεί μας περιμένει ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Σεβασμιωτάτου, κ. Κυρίλου, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γρηγόριος. Είναι κοντά μας. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Κυρίου, να είστε καλά. Λοιπόν, χαίρετε και αγάλετε η Ιερά σας Μητρόπολη. Μιλάμε για έναν ιερομόναχο, ο οποίος έδρασε βέβαια εκεί, έμεινε στην ιστορία και τώρα πλέον εγγράφει και στα δελτία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ως Άγιος λοιπόν, από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ναι, έχουμε ιδιαίτερη χαρά σαν Μητρόπολη για την αγιοκατάταξη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, του Χαμακιώτη, όπως ήταν το επιθετό του. Εμείς τον μνημονεύουμε ως τον Εναμαρουσίο και Ροδοπόλη, γιατί ουσιαστικά τα δύο αυτά μέρη της Μητροπόλεως μας, και το Μαρούσι και η Ροδόπολη, είναι τα δύο οι δύο τόποι οι οποίοι ήταν η χώρα που κατ' εξοχήν έδρασε στο Μαρούσι, στο ναό της Παναγίας της Νερατζιώτισσας, ένα μικρό παρεκκλήσι το οποίο όμως κατέστη φάρτος με την παρουσία του Αγίου Αθανασίου, και κατόπιν στο μοναστήρι που ίδρυσε της Φανερωμένης στη Ροδόπολη, η Μπάλα όπως λέγεται η περιοχή, όπου έζησε τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Είναι ιδιαίτερη χαρά δε, γιατί ακόμα πρέπει να σας πληροφορήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον γνώρισαν και εξομολογούνταν σε αυτό. Οπότε δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μεγάλη ευλογία για έναν άνθρωπο να έχει γνωριστεί και να έχει συναναστραφεί έναν Άγιο άνθρωπο. Είναι και της Μητροπόλεως μας ένας εκ των προστατών Αγίων της Μητροπόλεως μας, οπότε η χαρά μας είναι μεγάλη, όντως. Μαζί με το πλήρωμα ολόκληρης εννοείται της Εκκλησίας. Εσείς είστε εκεί στο ησυχαστήριο της Παναγίας Φανερωμένης στη Ροδόπολη. Είμαι ο πνευματικός. Ο πνευματικός είστε. Ναι. Ακριβώς. Νιώθετε σήμερα την παρουσία του εκεί ακόμη και σήμερα? Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία τα καταλαβαίνετε κι εσείς? Η παρουσία του Αγίου είναι εντονότατη. Καθημερινά. Ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας αναφέρω. Για χρόνια μετά την κίνησή του, ο Άγιος τιμήθηκε το 1967. Για χρόνια ολόκληρα, περίπου 30 χρόνια, κάθε μέρα κάποιος άνθρωπος από την Ροδόπολη, πρέπει να σας πω ότι το μοναστήρι είναι χτισμένο στην άκρη του οικισμού της Ροδόπολης, κάποιος άνθρωπος πέρναγε μπροστά από το μοναστήρι για να πάει στα κτήματά του. Για χρόνια ολόκληρα μετά την κίνησή του, τον έβλεπε να κυκλοφορεί και να περπατά κατά μήκος της μονής. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει και του λέει: «Παπαθανάση, τι κάνεις εδώ, δεν έχεις πεθάνει?» Λέει: «Εγώ έχω φύγει από αυτή τη ζωή, αλλά είμαι εδώ για να φυλάω το μοναστήρι». Και κάποια στιγμή τον βλέπει και επαναλαμβάνεται ο διάλογός του και του λέει: «Σε λίγο καιρό θα είμαι και απέναντι», και του δείχνει ένα συγκεκριμένο σημείο. Μετά από μερικούς μήνες είδε τις μοναχές του μοναστηριού με κάποιους ανθρώπους στο σημείο που του είχε δείξει να μετράνε. Παραξενεύτηκε, πλησίασε, λέει: «Τι κάνετε εδώ?» Λέει: «Θέλουμε να χτίσουμε ένα ναό του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, αφιερωμένο όμως στη μνήμη του κτήτορα της μονής μας». Ουσιαστικά δηλαδή καιρό πριν του είχε υποδείξει αυτό που είχαν σκοπό οι μοναχές να κάνουν, αλλά η παρουσία του είναι και έντονη, γιατί και εμφανίσεις πολλές έχουμε και του ίδιου και θαύματα πολλά, και είναι και η ευωδία του. Η ευωδία η οποία δεν περιορίζεται μονάχα στα γερλίψανά του ή στο κελί του, ευωδιάζει όλο το μοναστήρι. Αυτό είναι το πολύ περίεργο, ειδικά τον χειμώνα, που φυσά. Πρέπει να υπολογίσει κανείς ότι το μοναστήρι είναι χτισμένο στην Πεντέλη. Ναι. Μια περιοχή που είναι εκτεθειμένη ειδικά στα καιρικά φαινόμενα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μπορεί να πάει κανείς να προσκυνήσει χειμώνα, να μπει στην αυλή του μοναστηριού και να νιώθει έντονα στην αυλή την ευωδία του Αγίου. Μια πολύ χαρακτηριστική ευωδία.
η οποία για την παρουσία που είπαμε, πρέπει να πούμε και το εξής. Θα σας μεταφέρω μία προσωπική μου εμπειρία, πώς ο Άγιος ενεργούσε και ενεργεί. Ήθελε μέσα στο μοναστήρι οι συζητήσεις να είναι πάντοτε πνευματικές. Λίγο καιρό μετά την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων, είχαμε πάει με έναν άλλον ιερομόναχο να πλύνουμε ξανά τα Αγία Λείψανα, γιατί την πρώτη φορά δεν είχαν καθαρίσει όπως έπρεπε. Οπότε μας περίμεναν οι μοναχές. Μας δέχτηκαν στο κελί του. Πριν ξεκινήσουμε, μας βγάλανε ένα κέρασμα και αρχίσαμε μία συζήτηση πνευματική. Όταν κάτι μας ρώτησε η Ηγουμένη, το οποίο αφορούσε ένα κοινωνικό θέμα, η Ευωδία ξαφνικά σταμάτησε. Όταν τελείωσε η απάντησή μας, η συζήτηση για αυτό το θέμα και επανήλθαμε σε ένα πνευματικό θέμα, ξαφνικά άρχισε πάλι η Ευωδία του Αγίου μέσα στο κελί. Δεύτερη φορά κάτι υπόθηκε, οπότε ήταν αστείο, γελάσαμε. Σταμάτησε δεύτερη φορά η Ευωδία του Αγίου. Γύρισε η αδελφή του στον Δούλη, η τελευταία τότε εν ζωή μοναχή του Αγίου, στην οποία οφείλουμε πάρα πολλά, γιατί ουσιαστικά αυτή μας έχει δώσει όλες τις μαρτυρίες για τη ζωή του Αγίου και τα θαύματά του εν ζωή. Και όχι μόνο. Γυρνάει και λέει, ο γέροντας δεν ήθελε μέσα στο μοναστήρι ειδικά άλλες συζητήσεις εκτός από πνευματικές. Όταν σταματάγαμε, έφευγε. Όταν αρχίζαμε πνευματική συζήτηση, ερχότανε. Πιστεύω, λέει, να το καταλάβατε κι εσείς. Και όντως ήταν μία παρουσία και μια απουσία ταυτόχρονα του Αγίου. Και άλλα πολλά τέτοια. Έχουμε πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που έχει ευωδιάσει μια χάρτινη εικονίτσα που έχουν σπίτι του ή το βιβλίο με τη βιογραφία του. Ή τον έχουν δει και τους έχει πει να έρθουν στο μοναστήρι τους. Πρόσφατα ήρθε ένα ζευγάρι, ένας ιερέας με την πρεσβυτέρα του, ήρθαν στην Ελλάδα και ουσιαστικά ήρθαν στο μοναστήρι γιατί, όπως μας είπαν, είχαν μία πρόσκληση από τον ίδιο τον Άγιο. Είναι παρηγοριά πάντως. Δεν δεχόμαστε τέτοιες μαρτυρίες. Είναι παρηγοριά για όλους μας. Βέβαια, ο Κύριος αναδεικνύει Αγίους, Αγίους που είναι ζωντανοί, είναι ανάμεσά μας και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πραγματικά είναι μεγάλη παρηγοριά. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο αναγνωρίζει την αγιότητα ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στην εποχή μας. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι η αγιότητα είναι κάτι που αφορά το παρελθόν. Έχουμε τους γνωστούς Αγίους, τους μάρτυρες, των πρώτων αιώνων και ακούμαστε σε αυτό. Αλλά ουσιαστικά η αγιότητα είναι η εντολή του Θεού για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών μέχρι και τη συντέλη. Πατέρα Γρηγόρη, να σας ευχαριστήσουμε εμείς πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε. Αν θέλετε μονάχα να με επιτρέψετε να πω ότι τις ημέρες που ακολουθούν θα έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την αναγραφή στο Αγιολόγιο του Αγίου Αθανασίου. Ναι. Την Παρασκευή το απόγευμα θα τελεστεί στο μοναστήρι του στη Φανερωμένη στη Ροδόπολη πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός και το Σάββατο Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη μας. Το Σάββατο το απόγευμα θα μεταφερθεί η Αγία Κάρα του στο παρεκκλήσιο της Νερατζιώτισσας στο Μαρούσι. Θα γίνει υποδοχή πανηγυρικός εσπερινός την Κυριακή το πρωί. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία πάλι από τον Επίσκοπό μας, ο οποίος το απόγευμα θα τελέσει και τον Μεθέωρτο εσπερινό και την παράκληση στον Άγιο Αθανάσιο. Και η Κάρα θα παραμείνει στο ναό της Νερατζιώτισσας μέχρι και την Τετάρτη 29 του μηνός για να προσκυνήσει ο λαός. Δεν μπορεί να μεταβεί στην Ροδόπολη γιατί είναι λίγο πιο μακριά και δεν έχει τακτική συγκοινωνία το σημείο αυτό. Και είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που τον είχαν γνωρίσει και θα βρίσκονται εκεί, πατέρα Γρηγόρη. Ακριβώς, είναι πολύ. Είναι πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Την ευχή σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κυρίως σας ευχαριστούμε πολύ και ο Άγιος να πρεσβεύει για όλους. Όλους, όλους. Την ευχή σας. Κύριε, Μητρόπολη Αμαρουσίου λοιπόν, Κηφισίας Αμαρουσίου, είπαμε ότι έχουμε εκεί πέρα χαρά όλες αυτές τις ημέρες μετά την Αγιοκατάταξη, την ανακοίνωση από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ακούσαμε τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου, του Μητροπολίτη κυρίου Κυρίλου, ο οποίος μας είπε και για τις εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες και μοιράστηκε βέβαια συγκλονιστικές μαρτυρίες, για πρώτη φορά ακούγονται και είναι μοναδικές και γι' αυτό βέβαια
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Είναι ανάμεσά μας η Άγιή μας. Είναι ζωντανή η Άγιή μας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Θεός, ο Κύριος μας, μας δείχνει μπροστά μας, δίπλα μας, ότι είναι εδώ κοντά μας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε ένα μικρό βίντεο για τη σημερινή γιορτή, η θεμητορική γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει, η Ορθοδοξία μας γιορτάζει την Παναγία μας. Αμέσως μετά θα πάμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μας περιμένει ο Ιωάννης Μαυρίδης, ο καθηγητής. Θα μιλήσουμε για κάτι εξαιρετικά καινοτόμο.